τα θεωρώ απαράδεκτα. Ο κύριος Γεωργιάδης μετέφερε στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια ζωή αξίες που προφανώς θεωρεί ανεκτές, για να μην πω ότι το χαρακτηρίζουν. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αν ο Φώτης Κουβέλης από προσωπικά ελαττήρια, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και όχι από φροντίδα για το μέλλον του τόπου, τώρα θα ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας. Για να συνεννοούμαστε. Τι εννοείται ακριβώς, κύριε Μαχαίρο? Έγινε πρόταση και την απέρριψε, δηλαδή. Δεν εννοώ αν είχε πρόταση και την απέρριψε. Μα είπατε κάτι συγκεκριμένο και... Δύο λεπτά. Αυτό κύριε Μαχαίρο, είπατε... Ένα λεπτό. Θα ρωτήσουμε εμείς και θα... Ένα λεπτό, κύριε Μαχαίρο. Ένα λεπτό, κύριε Μαχαίρο. Κύριε Μαχαίρο, ένα ερώτημα να διατυπώσει. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά δεν το έχουμε διατυπώσει. Μισό λεπτό, κύριε Μαχαίρο. Αφού μου υποβάλλατε είναι τι εννοείται. Απαντώ λοιπόν τι εννοώ. Ότι από όλες τις έρευνες και κοινές γνώμες και από δηλώσεις παραγόντων του δημοσίου βίου από όλο το έθνος του δημοκρατικού τόξου έχει αναγνωριστεί η παρουσία και η προσωπικότητα και η συμβολή του Φώτη Κουβέλη. Αλλά και άλλων προσώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να αυτοχρηστεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση, μια πρόταση. Θεωρείται ένα κατάλληλο, καταλληλότατο πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν μπήκε ούτε στιγμή σε αυτή τη συναλλαγή. Ο κύριος Γεωργιάδης τι μας είπε? Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ήταν συναλλαγή, κύριε Μαχαίρο. Θάμπωσε. Βέβαια, αυτά έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι τον θάμπωσε η προπτική κάποια θέση σε ψηφοδέλτιο του επικρατείας. Λες και ο Φώτης Κουβέλης για πρώτη φορά θα εκλεγεί βουλευτής ή θέλει να συντηρήσει αυτό το αξίωμα, και ότι στη βάση αυτών λοιπόν των προσωπικών του επιδιώξεων γι' αυτό πιέζει 10 βουλευτές οι οποίοι, άραγε θέλω να ρωτήσω, δεν έχουν καμία δυνατότητα να σκεφτούν μόνο τους, δηλαδή πάλι... Άρα δεν θα είναι υποψήφιος ούτε στη Βουλή που θα προκύψει από ενδεχόμενες εκλογές, λέτε. Δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος ούτε τότε. Με ρωτάτε γι' αυτό? Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο μελλοντολογικό το οποίο θα το απαντήσει ο Φώτης Κουβέλης. Εάν και εφόσον τεθεί εκ των πραγμάτων, αυτό που μας αφορά σε αυτή τη φάση είναι η Δημοκρατική Αριστερά με τις όποιες δυνάμεις της να συμβάλλει στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Να συμβάλλει στην παρούσα φάση όπου το μεγάλο επίδικο είναι η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με άλλο τρόπο παρά με εκλογές. Όσο και αν έχουν δαιμονοποιηθεί οι εκλογές, είναι ο μόνος τρόπος, ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξουν οι ασκούμενες πολιτικές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαχαίρε. Και εγώ τον βρήκα πάρα πολύ σαφή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ από αυτό το περιβάλλον.